Lucía. Ενεργοποιήθηκε η κληροτίδα του Λότο, 49 μπαλάκια μπήκαν μέσα από το 1 μέχρι και το 49. Πάμε λοιπόν να βρούμε τους 6 συν 1 τυχερούς αριθμούς για σήμερα και να δώσουμε 650.000 ευρώ. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 1. Άρα πιο μεγάλη ήταν η χαρά σας για το χάλκινο ή η λύπη, ας πούμε, ότι δεν πετύχατε, δεν πήρατε το χρυσό, την πρώτη θέση. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά για το χάλκινο μετάλλιο, γιατί... Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 43. Αυτός είναι ο στόχος, να κερδίσεις ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Απλώς ο λόγος που μας έκανε τότε τόσο πολύ να κλαίμε ήταν κυρίως το σοκ για το λάθος που είχε γίνει. Λογικό. Αλλά σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη ευτυχία. Ο πρωτοαθλητισμός τι σου έχει προσφέρει? Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 42. Εκτός από αυτά που ξέρουμε όλοι, μετάλλια, επιτυχίες, χαρές, με έχει κάνει να μπορώ να βάζω στόχους, να δουλεύω για να τους επιτύχω και πάνω απ' όλα έχω κερδίσει πολύ δυνατές φιλίες από τον πρωταθλητισμό. Όπως και με τα κορίτσια και... Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 36. Και είναι σημαντικό ότι έχεις μάθει και να μοιράζεσαι προφανώς. Και να μοιράζεσαι και να είσαι, να δουλεύεις ομαδικά, να οργανώνεις το χρόνο σου, να γίνονται πράγματα σε συγκεκριμένη στιγμή. Προσφέρει πολλά ο πρωταθλητισμός. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 32. Οπότε τα νέα παιδιά που θα ήθελαν να ασχοληθούν με το άθλημά σου, τι θα τα συμβούλευες? Θα συμβούλευα κυρίως τους γονείς, γιατί το άθλημά μας απευθύνεται σε πολύ μικρές ηλικίες, να πιστεύουν πρώτα απ' όλα στα παιδιά τους και μετά στους προπονητές που τα αναλαμβάνουν. Έκτο μπαλάκι, αριθμός 13. Σίγουρα έτσι τα παιδιά θα μπορέσουν να φτάσουν στον υψηλό στόχο. Αυτά βέβαια που έχουν το ταλέντο να πάνε μέχρι εκεί. Οπότε είναι σημαντική η στήριξη από την οικογένεια. Η κυριότερη, πιο σημαντική στήριξη είναι από την οικογένεια. Και έβδομο και τελευταίο μπαλάκι, αριθμός 44. 1, 13, 32, 36... 42, 43 και ο αριθμός 44.